Χαίρομαι που είναι και ο Τάλας εδώ, γιατί έχει να μας πει πολλά για αυτά που γίνονται, παιδιά. Είναι έτοιμος να μιλήσει εδώ, γιατί έχει γίνει ένα χαμό. Πρέπει να γίνεται κόλαση. Για όλους, δηλαδή. Το βλέπουμε, νομίζω, και όλα αυτά που συμβαίνει δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, αυτά τα συμβούλια, δύο φορές συμβούλια, αποχωρήσεις, αποβολές. Λέω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Για πες εσύ που είσαι τόσο αποκλειστικά, γιατί... τι γίνεται εκεί. Εντάξει, σοκαριστήκαμε κάπως όταν μάθαμε ότι η Ασημίνα και η Κατερίνα Δαλάκα βρέθηκαν με κινητό στη ζούγκλα. Ο Νίκος Μπάρτς το αποκάλυψε, έγιναν έρευνες και τα δύο αυτά κορίτσια εξαφανίστηκαν από τον Άγιο Δομήνικο, εξαφανίστηκαν από τις κάμερες. Γιατί έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ τι συμβαίνει τώρα εκεί, τι κάνουν τα δύο κορίτσια. Είναι ακόμα εκεί, λοιπόν, είναι ακόμη στον Άγιο Δομήνικο. Θα μια βδομάδα πολύ, μετά. Πολύ λίγο, ναι. Λέω να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Ωραία. Να θυμηθούμε. Ναι, ναι. Και να μάθουμε όλο το εγώ δεν χορταίνω να βλέπω τον Τάκη με αυτό το ξέσπασμα. Εγώ έπιασα μέσα στο δάσος άνθρωπο με κινητό. Σας το λέω να το ξέρετε. Εντάξει, φεύγουμε φύγει. Όλοι. Εγώ φύγω. Φεύγουμε όλοι. Φεύγω, εγώ φεύγω. Εγώ φεύγω τώρα. Και εγώ θα φύγω. Ποιος είναι. Ωραία, ποιος είναι. Ποιος είναι. Εγώ φεύγω τώρα. Άντε, γεια. Σας έλεγα. Άντε, γεια. Σας έλεγα. Τώρα όμως. Τι λέτε. Θα σου δει να φύγει. Παιδιά, τι λέτε. Τάκη, Τάκη. Κατερίνα, μίλα. Ποιο κινητό, ρε, πάει καλά. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Μπράβο, μπράβο. Τι σας είπα ότι μια σημαίνα. Τι λέτε, ρε. Παιδιά, τι λέτε! Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο! Σορκίζομαι, μίγρινα το σορτάκι μου! Παίξει πόντου! Ούτε τρώτε, έχω κινητά, ούτε τίποτα! Εγώ τον ξέρω, τον Νίκο, ψέματα δεν πες τα λέει. Παιδιά, μπορεί να μου πει κάποιος κάτι! Ποιο κινητό! Παιδιά, είμαι με την Κατερίνα συνέχεια! Παιδιά, θα φύγει κάποιος, θα φύγω εγώ! Τρελός δεν είναι ο Νίκο, γεια σας, παρακαλώ! Με προσβάλλει όλο αυτό! Το δάσο και η Ασπανίδα να το ξέρω καλύτερα από εσύ. Περσικήσου. Φεύγω. Περιμένω, τις βλέπω κάνουν αριστερό, όλοι ασχολούνται με τα ψάρια. Έχω κάτσει και τις κοιτάω από πάνω. Τις βλέπω ότι κόβουν μέσα, φεύγω μέσα στο δάσο. Για σημαίνα τέτοιο. Έπειτα από έρευνα που κάναμε, ήρθαμε σε επαφή με αρκετά άτομα και είμαι στη θέση να σας πω ότι ο ισχυρισμός του Νίκου Μπάρτζη επιβεβαιώθηκε. Παιδιά, δεν είναι για χειροκρότημα, το είδα. Δεν είναι. Μπράβο στην παραγωγή, όχι, όχι μπράβο σε μένα, εγώ το είδα. Αυτό που έκανες, Νικόλα, αυτό είναι. Μπράβο. Βρήκαμε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση, έδωσε το κινητό του στην Ασημίνα και στην Κατερίνα. Πήραμε την απόφασή μας και όπως βλέπετε, η Ασημίνα και η Κατερίνα είναι πλέον εκτός Survivor. Αποβολή Δαλάκα σας σήμερα. Ναι, έφυγε ένα σίγμα. Είμαστε και σπάλματα και τα λάθη. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Βρήκανε τον τόπιο. Εγώ νόμισα ότι είχε πάνω τη κινητό. Αλλά εκείνη έκανε το κονέ με τον τόπιο. Βέβαια, πού να το φορτίζεις. Βέβαια, ναι. Έτσι δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, ας πω τώρα μου σκέφτει. Είχε πάνω το. Τι γίνεται στον Άγιο Δομήνικο αυτή τη στιγμή. Τα δύο κορίτσια βρίσκονται εκεί στο ξενοδοχείο από εκείνη τη μέρα που αποχώρησαν και δεν έχουν καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Δεν τους έχουν δώσει δηλαδή κινητό για να πάρουν και feedback για το τι γίνεται έξω. Και εδώ βρήκανε το local ρε και μίλησε με κινητό από τη ζούγκλα. Είναι δεν θα βρήκε στο ξενοδοχείο. Περνάνε καλά, τρώνε εκεί. Ακριβώς πίνουν τα κοκτέιλ, τους είναι πάρα πολύ καλά. Φέρνει το club sandwich. Δεν τη δίνει 5 δολάρια να πάρει το κινητό. Έχουν επικοινωνήσει και με φίλους τους και με την οικογένειά τους. Όντως, δεν έχουν μιλήσει ακόμα με Ελλάδα. Να σας πω ότι υπάρχει ένα σενάριο. Υπάρχει ένα σενάριο, έχω να σας πω εδώ, που θέλει τον Ατζού να φτάνει αύριο Κυριακή για να επικοινωνήσει με τις κοπέλες. Επειδή είναι ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο συνέβη, να θέλει να του εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη, γιατί είχε ρίξει και ένα καμπανάκι, αν θυμάστε, στην αρχή όταν μαζεύτηκαν στα γραφεία της Ατζούν Media όλοι οι παίκτες. Ότι σε περίπτωση που βρεθεί κινητό και επικοινωνία, θα υπάρξει αποβολή. Αυτό το είπε και η Βαλαβάνη και είπε ότι συμφώνησαν όλοι οι παίκτες. Ότι όλοι οι άλλοι ήταν παρόν. Δηλαδή... Ναι, ήταν λοιπόν ένα όριο. Ήταν μια συμφωνία. Και γιατί... πραγματοποιήθηκε. Ναι. Έγινε.